Μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη, είμαστε ζωντανά στην εκπομπή του Active. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Συγχαρητήρια για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Είναι η τέταρτη φορά. Πώς αλήθεια είναι το κλίμα αυτή την ώρα στο Eden Arena? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Είναι μια τεράστια νίκη, μια τεράστια πρόκριση. Έχουν δουλέψει όλες τις τελευταίες ημέρες. Προπονητικό team, οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τώρα από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να και για τα μεταγραφικά και για το οικονομικό μας πλάνο και όλα. Κύριε Σταμάτη, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το κυπριακό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλη επιτυχία για το ΑΠΟΕΛ. Έτσι όπως είδαμε το παιχνίδι, το ΑΠΟΕΛ δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα. Ήταν εξαιρετικά στημένο μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον Γιώργο Δονή. Η ομάδα ήταν μαεστρικά στημένη από το προπονητικό team. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν έχουμε κινδυνεύσει, μπορώ να πω, ιδιαίτερα. Διαχειριστήκαμε το σκορ του πρώτου αγώνα και τα καταφέραμε. Πετύχαμε το στόχο μας. Το 2-0 ήταν τελικά το κλειδί, έτσι, του πρώτου παιχνιδιού. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ναι, και μπορέσαμε και το διαχειριστήκαμε πολύ σωστά. Ναι. Κάνατε λόγο τώρα για τις μεταγραφές. Εντάξει, να ηρεμήσετε φυσικά πρώτα, να χαρείτε την πολύ μεγάλη επιτυχία. Πόσες μεταγραφές θα γίνουν, ναι? Όπως σας έχω πει, απόψε πανηγυρίζουμε, έχουμε πετύχει μια τεράστια επιτυχία, αύριο θα είναι η κλήρωση των ομίλων, μέσα στο Σαββατοκυριακό, αρχές της εβδομάδας θα ξεκινήσουμε να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν, να μιλήσουμε και με τον προπονητή μας και να δούμε. Κύριε Σταμάτη, πόσα λεφτά υπολογίζετε ότι θα βάλει στο ταμείο του το ΑΠΟΕΛ? Κοιτάξτε, υπολογίζεται γύρω στα έσοδα, γύρω στα 16 με 17 εκατομμύρια, κάπου εκεί. Ξεφεύγει το ΑΠΟΕΛ πάντως οικονομικά? Τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, καταφέρνουμε να ξεφεύγουμε σίγουρα. Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, τώρα η επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που παρακολούθησε από την τηλεόραση αυτή την πολύ μεγάλη βραδιά, έτσι όπως εξελίχθηκε στην Πράγα? Κοιτάξτε, να σας πω, τις τελευταίες ημέρες και ειδικά μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Βίτορου που χάσαμε 1-0, έχουμε ακούσει πάρα πολλά από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Υπομονή, έχουμε κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν και γι' αυτό το λόγο πιστεύω τα καταφέραμε και προκριθήκαμε στους ομίλους του Champions League. Υπομονή, θα διορθώσω, θα μιλήσουμε με τον προπονητή να δούμε τι χρειάζεται η ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να την δυναμώσουμε. Μου δίνετε την πάσα για να τοποθετηθώ και να πω ότι η κίνηση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, την οποία ανέκανε η διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη και όλοι εσείς που αποτελείτε τη διοίκηση στο ΑΠΟΕΛ, ήταν άκρος πετυχημένη. Και για μας δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα σε μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε εκεί για να παίρνουμε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις και θεωρώ, ναι, πως δικαιωθήκαμε. Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη πρόκριση. Τι περιμένετε αύριο, αλήθεια, τώρα από την κλήρωση στο Μονακό? Θα γίνει αύριο η κλήρωση. Και ποιος πάει? Η κλήρωση είναι αύριο στο Μονακό. Θα παρευρεθεί ο πρόεδρος μαζί με τον Χάρη Φωτίου, με τον αντιπρόεδρο του Χάρη του Φωτίου. Τι να σας πω. Οτιδήποτε είναι καλοδεχούμενο. Εμπορικούς αντιπάλους, αντιπάλο που να μπορεί τουλάχιστον το ΑΠΟΕΛ να κυνηγήσει την τρίτη θέση. Ο πρώτος μας κύριος στόχος, που ήταν η πρόκληση στους ομίλους του Champions League, έχει επιτευχθεί. Από εκεί και εκεί, ειλικρινά, ό,τι έρθει δεν μας ενοχλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Σταμάτη, για την τεράστια επιτυχία του ΑΠΟΕΛ. Καλό σας βράδυ. Εγώ και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ, καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, γεια σας.